Ήρθε λοιπόν η στιγμή μετά από 21 χρόνια που έχω φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας να πω το αντίο. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση γιατί νιώθω πάρα πολύ γεμάτη και πολύ ευγνώμων που μπόρεσα και έπαιξα όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι προσέφερα και έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα για την εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι στην επόμενη κλίση δεν θα βρίσκομαι, αλλά αν θα έπρεπε να κατατάσω τα συναισθήματά μου σε επίπεδα, σίγουρα η εθνική ομάδα θα βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας. Νιώθω μεγάλη τιμή, νιώθω μεγάλη περηφάνεια που φόρεσα αυτή τη φανέλα. Την αγάπησα πάρα πολύ αυτήν την ομάδα, θα συνεχίσω να την αγαπώ, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Όλα αυτά τα χρόνια οι στιγμές με την εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ έντονες, αλλά σίγουρα αν θα πρέπει να ξεχωρίσω, αυτές θα ήταν σίγουρα το 2009, η πέμπτη θέση στο Πανευρωπαϊκό, στη Λετωνία, και το 2017. Η τέταρτη θέση. Αυτές είναι δύο στιγμές που σίγουρα ξεχωρίζω όταν μου κάνουν την ερώτηση τι θα έπρεπε να ξεχωρίσω από την εθνική ομάδα, ποιες στιγμές θα έπρεπε να ξεχωρίσω, ποιες δύο σίγουρα. Θα τους πω το εξής. Αυτό που βίωσα εγώ ως μέλος της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η εθνική ομάδα μου δίδαξε τι σημαίνει να παίζεις για τον διπλανό σου, τι σημαίνει η αλληλοστήριξη, τι σημαίνει το εμείς, το εγώ να είναι κάτω από το εμείς. Αυτό δεν μπορεί κανένας σύλλογος να σου το περάσει σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσεις να το βγάλεις και μέσα στο γήπεδο όσο η εθνική ομάδα. Θα τους έλεγα λοιπόν ότι να αγαπούν την εθνική ομάδα, να την προσέχουν, να την προστατεύουν, να τα δίνουν όλα για την εθνική ομάδα, να υποστηρίζουν η μία την άλλη, να παίζουν με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, να προσφέρουν, γιατί η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και από όλα. Λοιπόν, για το 2025, να πω ότι είναι μεγάλη πρόκληση και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις Ελληνίδες παίκτριες, για την Ελλάδα γενικότερα, ότι θα διοργανωθεί ένα τόσο μεγάλο θετικό γεγονός στη χώρα μας. Θέλω να πω στα κορίτσια, ή και είμαι σίγουρη ότι θα είναι έτοιμες για αυτή τη μεγάλη πρόκληση, να το ευχαριστηθούν. Να το διασκεδάσουν και εγώ σίγουρα θα είμαι κάπου εκεί κοντά τους για να τις θαυμάζω και να τις υποστηρίζω.